την ροπή αδράνειας, η οποία λέει τα εξής. Έχουμε ένα τροχό μιας άμαξας, ο οποίος αποτελείται από μια λεπτή στεφάνη ακτίνας ρο ίσον 0,5 μέτρα, η οποία έχει μάζα 1,60 κιλά και από 6 ακτίνες μήκους L ίσον ρο η κάθε μία και μάζας 2 ίσον 5 κιλά. Ωραία. Η κάθε μία συνεδρικά τοποθετημένες. Να βρείτε τη ροπή αδράνειας του τροχού στο άξονα, περνάει από το κέντρο του και είναι κάθετος σε αυτόν. Μαζί. Μας δίνει ότι η ροπή αδράνειας μίας ράβδου ως προς το κέντρο μάζας της είναι 1. Δίνεται ροπή αδράνειας το μέσο της είναι 1/12 μίλια τετράγωνο. Ωραία. Λοιπόν, εδώ δεν έχει να κάνει άσκηση τίποτα, απλά να καταλάβετε το σχήμα ότι αυτή είναι στεφάνη και έχουμε 6 συλλεκτικές ακτίνες. 1, 2, 3, 4, ας πούμε, 5-6. Όλες οι ίδιες είναι, έτσι παιδιά. Ωραία. Που σημαίνει ότι αυτό είναι απόσταση ρο, 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 όλες, αφού απέχουμε από το κέντρο. Το θέμα είναι ότι εσείς πρέπει να πείτε ότι η ροπή αδράνειας βιολογική είναι η ροπή αδράνειας της στεφάνης συν 6 ροπές αδράνειας των ακτινών. Όπου τη ροπή αδράνειας της στεφάνης, με συγχωρείτε την κάνουμε προηγουμένως, κανονικά αν πέσει πρέπει να το ξανακάνετε, αλλά εδώ δεν θα το κάνω τώρα πάλι. Ωραία, η ροπή αδράνειας της στεφάνης είναι η μάζα της στεφάνης, 1 επί ρο στο τετράγωνο. Το κρατάτε αυτό λοιπόν, σχέση νούμερο 2. Και προσέξτε τώρα. Αν πάρουμε ότι αυτή είναι μια ράβδος η οποία έχει μήκος L ίσον ρο, εδώ δεν περιστρέφεται ως προς άξονα που είναι στο κέντρο της, περιστρέφεται ως προς άξονα που είναι στο άκρο της. Άρα πρέπει να κάνουμε από θεώρημα Steiner για κάθε μια ραβδούλα να κάνουμε το Ι της ακτίνας ως προς τον άξονα που περνάει από το κέντρο Κ είναι το Ι Cm συν μάζα ακτίνας που είναι μη 2, επί τη μετακόμιση του άξονα, παιδιά, που είναι αρδεύτερα, σωστά, ή ελεύθερα για τη ράβδο στο τετράγωνο. Αυτό, παιδάκια, το πράγμα κάνει γιώτα ακτίνας, κάνει 1/12 μη ακτίνας ελ τετράγωνο, συν μη 2 ελ τετράγωνο τέταρτα, κάνουμε μόνιμα εδώ το άσος, εδώ άσος, εδώ το 3, άρα το γιώτα ακτίνας είναι 4 μη 2 ελ τετράγωνο 12 φεύγει, άρα μένει με το γιώτα ακτίνας ως προς το κέντρο πια είναι 1/3 μη 2 ελ τετράγωνο. Οπότε, άρα η 1/2,3 δίνει ότι η ροπή αδράνειας αυτού του στερεού σώματος που θέλουμε είναι η ροπή αδράνειας της στεφάνης που είναι 1 ελ τετράγωνο συν 6 φορές το 1/3 μη 2 ελ τετράγωνο. Θυμίζω ότι το L είναι η ακτίνα ρο, οπότε κάνοντας πράξεις εδώ πέρα 60 επί 0,5 στο τετράγωνο συν 2, για να τα απλοποιήσει εδώ πέρα το μη 2 είναι 5 επί ακτίνα πάλι 0,5 στο τετράγωνο θα βγάλει κιλογράμμ επί τετραγωνικά μέτρα γιώτα λοιπόν, αυτό κάνει 60 επί 0,5 στο τετράγωνο συν 10 επί 0,5 στο τετράγωνο 7 επί 0,5 στο τετράγωνο κιλογράμμ. Αυτό κάνει 70, το 5 επί 10 στη μείον 1 κάνει 25 επί 10 στη μείον 2, 7 φορές το 25 κάνει 7 φορές το 25, 5, 7, 35, 3, 2, 7, 14, 175, 175, 1750 επί 10 στη μείον 2 κιλογράμμ μετρά και βγαίνει τέλος πάνω 17,50 κιλογράμμ επί μέτρο τετράγωνο η συνολική ροπή αδράνειας που ψάχνουμε. Αυτό λοιπόν είναι το σκηνικό που θέλουμε. Σας ευχαριστώ.